Όχι, ήταν, ήταν συνειδητή επιλογή να γυρίσω. Γιατί ήξερα ότι για να, για να παίξει το θέατρο είναι ένα πολύ σημαντικό. Ένας παράγοντας είναι η γλώσσα. Ναι. Και σίγουρα τα αγγλικά, ναι, μεν. Είχα μια ευκολία, αλλά δεν ήταν. Δεν είναι μητρική γλώσσα. Δεν είναι μητρική γλώσσα. Να μπει σε υποκριτική, στα παιχνίδια, σε αυτοσχεδιασμού και οτιδήποτε. Και επειδή είχα γνωρίσει πριν πάω στην Αμερική τον Γιάννη, τον Κακλέα. Εξαιτίας του Γιάννη. Μάλλον εξαιτίας του Γιάννη δεν ξανάφυγα ποτέ στη Νέα Υόρκη. Βρήκες δουλειά εδώ δηλαδή. Και... είχα έρθει για το Πάσχα για 10 μέρες και με πήρε ο Γιάννης και μου λέει στην Αθήνα: κάνουμε υπηρέτη δύο αφεντάδων με Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Θα έρθεις. Τα πράγματά μου τα στείλανε σε κουτιά. Έλα. Δεν ξαναπήγα ποτέ. Το μετάνιος που δεν ξαναγύρισες. Όχι ποτέ. Όχι ποτέ. Ποτέ. Κοίτα, είναι, λίγο, είναι και όλο αυτό το πλασματικό, ας πούμε. Εντάξει, η Νέα Υόρκη είναι με, αυτή η Μητρόπολη με τα φώτα, με τις δυνατότητες, αλλά δεν πάει να είναι μια πόλη. Και την μπορώ να σε βλέπαμε σε ένα Hollywood να κάνεις τον Ηρακλή. Καλά, εντάξει, δεν χρειάζεται να πάω εκεί για να παίξω σε κάτι αξιόλογο. Κάνουμε το εδώ, τον ντόπιο, τον ελληνικό.